Πόσο ανάγκη έχει ο κόσμος σήμερα την καλή κομμωδία. Νομίζω απόλυτη. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πανάκια, ότι είναι ένα φάρμακο τέλος πάντων απέναντι σε ό,τι μας συμβαίνει. Είναι όμως μια ανάπαυλα, είναι μια ανάσα την οποία οι άνθρωποι έχουν ανάγκη. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για το act που κάνει ο κύριος Εφερλής. Στη σάτιρα δεν υπάρχουν όρια. Εάν ο καλλιτέχνης ο οποίος ασχολείται με τη σάτιρα ξεκινάει από την αυτοσάτιρα, πρώτα βάζει τον εαυτό σου απέναντι σε αυτή την κρίση, δεν γίνεται να έχει όρια η σάτιρα. Δεν γίνεται. Οι τέχνες είναι τέχνες και δημιουργούνται από ανθρώπους που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Εσείς είχατε πει ότι αν αθωωωθεί ο Πέτρος Φιλιππίδης, δεν θα είχατε πρόβλημα να συνεργαστείτε ξανά μαζί του. Θα είναι σαν να αμφισβητώ τους νόμους του κράτους, το οποίο έχω επιτρέψει στον εαυτό μου να ζει μέσα σε αυτό. Θέλατε να τον δείτε να επιστρέφει. Ανεξαρτήτως του τι έγινε, του τι ακούστηκε, το πόσο είναι αλήθεια ή όχι, ο Πέτρος ο Φιλιππίδης είναι μια καλλιτεχνική αξία, το έχει αποδείξει όσο τα πράγματα ήταν έτσι όπως ήταν, και είναι ένας άνθρωπος που από το ελληνικό θέατρο λείπει. Εκείνος που θα επαναφέρει τον Πέτρο στο προσκήνιο είναι ο κόσμος. Τη γνώμη σας για το ότι επιλέγονται άνθρωποι σε δουλειές με βάση τους followers. Στο θέατρο δεν μπορεί να επιλεγεί κανείς με βάση τους followers. Στην τηλεόραση μπορεί. Να πάρουν ένα παιδί γνωστός και έχει, ξέρω εγώ, 50.000 ακολούθους πόσους έχει. Βλέπω το οποίο έχει πέρασει αυτό το άτομο, βάλτε ένα και κάνω δύο πλάνα να δούμε τα ανέβουν για πραγματικότητα. Το κάνουν και δεν ανεβαίνει. Τι θα πω. Σιγά τον ανταγωνισμό. Ο Ντάνος, ας πούμε, ο οποίος βγήκε από μια άλλη ιστορία, έτσι. Πιο ωραίο παιδί ήταν και παρουσίαστος. Και δοκιμασμένος, ας πούμε, στην τηλεόραση μια χαρά τα είπε το παλικάρι. Και τα λοιπά. Κι όμως δεν απορροφήθηκε με αυτό. Γιατί θέλει κάποια άλλη τρέλα για να μείνεις σε αυτό. Ο παππούς σας ήταν από την Τουρκία. Ο παππούς μου ήταν Τούρκος του 1900. Άλλη κοινωνία. Άλλη κοινωνία, Ναι. ναι. Άλλη ιστορία. Άγραφη. Δύο τρελά παιδιά, ένα Ελληνόπουλο και ένα Τουρκόπουλο, κλεφτήκανε, παρθήκανε και κάνανε ένα παιδί. Ναι, τη μητέρα μου. Θα τη γράψω αυτή την ιστορία, αν προλάβω. Το κάνω από μια αγωνία. Προσωπική μου, εντελώς, να δω αν πηγαίνοντας προς τα πίσω στις ρίζες μου βρω καμία άκρη. Γι' αυτό, τι άκρη θα μου πεις, αυτό του περίφημου υπαρξιακού ερωτήματος που έχουν όλοι οι άνθρωποι, ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Έχετε κάνει φίλους πραγματικούς μέσα από αυτή τη δουλειά. Έξω από τον κουμπάρο μου τον Θάνο τον Καλλιέρα, κανέναν. Ένα φίλο που είχα παιδικό τον έχασα πριν από 8 μήνες, από τα παιδικά τα μου χρόνια, τον οποίο πραγματικά θεωρούσα φίλο μου. Δηλαδή ήθελες μαχαίρι για να μας κόψεις να χωρίζει ένας από τον άλλον. Και το φίλο τον κουμπάρο μου τον Θάνο τον Καλλιέρα που με πάντεψε και μου έχει βαφτίσει το γιο μου. Απλά η δουλειά η δικιά μας παίρνει από κάτω. Είναι ξεμυαλιστική δουλειά. Όταν το μυαλό όλο διοχετεύεται εκεί, όλα τα άλλα χάνονται. Εντάξει, σαν να βρίσκονται ίσως, αλλά δεν γεννούν φιλίες. Το θερμοσύμφωνο ή αφορμή ήρθα και το έφτιαξα και ήταν αυτή. Και κυριλάτη και σοβαρή. Εσάς ποια είναι η σχέση σας με τον χρόνο. Είμαι στα 72 μου, δεν έχω ούτε να βαρύνω για κάτι. Είναι και κάτι το οποίο πρέπει να το χαίρεσαι. Γιατί είναι η αλλαγή, το πέρασμα σε μια άλλη ηλικία, σε μια άλλη. Το μπορώ είναι διαφορετικό. Το θέλω δεν συνάδει πάντα με το μπορώ. Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για την παράσταση που όλο το καλοκαίρι συντρόφευε το κοινό. Πέρασε πάρα πολύ ωραία με τον παππού. Μέχρι στιγμής είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και έρχεται ο χειμώνας που θα φιλοξενήσει την παράσταση στη δεύτερη σκηνή του Ιδρύματος του Ελληνικού Κόσμου και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει μια επιτυχία. 20 το Οκτώβριο ξεκινάνε λοιπόν οι Άθλοι, μια φαντασμαγορική παραγωγή. Θα είστε σε μια σειρά VIP καλά γεράματα. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι όλοι. Περνάμε πραγματικά πολύ όμορφα στα γυρίσματα και καλά γεράματα γενικώ να έχουμε. Μπράβο στο Βικάκη, καταπληκτική συνέντευξη με τον κύριο Χαλκιά. Πάντα λέει πολύ ενδιαφέροντα Μας πράγματα. πήγε και πίσω το μοντάζ. Με το Love Story έπρεπε να δείτε την Ελένη Για Τσολάκη το θυμάμαι. πόσο ξεσάλωσε και τραγούδισε πιστά όλα τα λόγια του τραγουδιού των Όχι, μου τίτλων. σύμφωνα, εσύ η αφορμή πήγε και τόσο ευχαριστή είναι αυτή. Και η Κυριλάτη, μπορώ να ακού. Ντουεντό και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ πρέπει να έρθουν εδώ. Αυτό που λέει για τον Τάνο. Έχει πολύ μεγάλο δίκιο ο κύριο Καλκιά. Διότι σκέφτομαι το εξή. Ο Ντάνος είχε όλες τις προδιαγραφές για να κάνει μια λαμπρή καριέρα στην τηλεόραση που ήθελε. Καταρχάς το παιδί σπούδασε βγαίνοντας από το Survivor.
Πήγε σε σχολή δηλαδή για να παίξει. Είχε προτάσεις, τον ζητούσαν, δεν ήταν. Ήταν περιζήτητος. Ήταν περιβόητος. Ήταν. Είχε όλες τις προδιαγραφές να μείνει και να κάνει και άλλα πράγματα τηλεοπτικά. Ναι, αλλά σου λέει κάτι δεν είχε για να μην απορροφηθεί από το χώρο. Όπως λέει, γιατί όντως το θέατρο είναι αλλιώς. Στην τηλεόραση, παιδιά, όλοι μπορούν να τα κουτσοπούμε. Στην τηλεόραση όμως τον είδε ότι δεν συνέχισε. Ναι, αλλά οκ. Okay, δεν έκανε θέατρο, Ντάνος. Το δίσκο. Προφανώς δεν έκανε. Δεν ξέρω, μπορεί να θέλει ο άνθρωπος να κάνει. Ο Βαλάστης έκανε θέατρο και κάνει ακόμα και παίζει και πάρα πολύ. Είναι ωραία. Και καλός. Το δει σε παραστάσεις. Έχει φοβερό ταλέντο. Έχει. Και το έχει δουλέψει κιόλα. Βέβαια, παιδιά. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι ο Αγγελόπουλος. Που θα μπορούσε, παιδιά, να είναι και η ατραξιόν, ο κράχτης μια σειρά. Yeah. Δηλαδή να πει. Μα δεν θυμάσαι το δω. Στον Μπρούσκο, παιδιά, όταν έπαιζε το Survivor στο Sky και ο Αλφα τότε είχε βάλει τον Ντάνο εμβόλυμα. Τα θυμάστε αυτά τα πλάνα, τη θόρυβο που είχε κάνει. Στον Αλφα. Εκεί έπαιξε πρώτο που έκανε το ζευγάρι με την. Όλα τα θυμάται, Δέστηνα. Γερονικολού. Γερονικολού. Με τα πλάνα, τα ντρόουν, με το άλογο καβάλα που στα λιβάδια. Τα θυμάμαι αυτό. Βλέπω ότι δεν παίρνει θέση υπέρ του Πέτρου Φιλιππίδη γιατί τον θεωρεί φίλο του και άρα θα τον υποστηρίξει και δημόσια. Όπως είπε, ο μοναδικός του φίλος είναι ο Θάνος Καλλιόρας. Παίρνει θέση υπέρ του Φιλιππίδη γιατί βασίζεται σε μια απόφαση, εάν αυτή βγει, της δικαιοσύνης. Και όπως το θέτει. Παίρνει θέση υπέρ της δικαιοσύνης. Ναι, όπως το θέτει. Δεν μπορείς αλλά καρτ να πιστεύεις στη δικαιοσύνη. Πρέπει από τη στιγμή που είναι η δικαιοσύνη. Και σε μια απόφαση που εσύ δεν συμφωνείς γιατί δεν έχεις όλα τα στοιχεία και δεν ξέρεις, να τη σεβαστείς. Βέβαια, λέω πιο σύνθετο αυτό. Γιατί εννοείται δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις, αν και εκτός τηλεόρασης, παιδιά, μπορούμε να αμφισβητήσουμε ό,τι θέλουμε τώρα. Εδώ τα λέμε γιατί είναι τηλεόραση και μας ακούει ο κόσμος. Η δικαιοσύνη εννοεί. Η δικαιοσύνη, παιδιά, έχει κάνει και λάθη, θέλω να πω. Δεν τα ακούτε από μένα πρώτη φορά. Θέλω να πω ότι προφανώς και η δικαιοσύνη είναι αυτό. Ό,τι πει η δικαιοσύνη, αυτό είναι. Ναι, δεν αμφισβητείτε, εννοεί. Δεν αμφισβητείτε, αλλά ξαναλέω. Δημόσια δεν αμφισβητείτε. Από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω, το αναφέρει σε κάτι που έχει στο μυαλό σου. Όχι, γενικά μιλάω, παιδιά. Επειδή έχουμε δει δεν έχουμε δει δικαστήρια. Αλλιώς, αν δεν κάνω λάθη, τα δικαστήρια, γιατί τα υπήρχαν τα εφετεία. Δεν είναι έτσι. Τα εφετεία υπάρχουν γιατί πρέπει να. Πόσες φορές έχουν ανατραπεί υποφάσεις. Να δικαστεί η ίδια υπόθεση και να πάρθουν και υπόψη και άλλα στοιχεία που μπορεί να έχουν. Άρα το πρώτο δικαστήριο κάτι δεν πήγε καλά. Έχουν, όχι. Γιατί αν, για με μία απόφαση που θα έπαιρνε ένας δικαστής ήσουν έντοχος για όλη τη ζωή, θα ήταν και λίγο άδικο. Οπότε έχει το δικαίωμα ο κατηγορούμενος να κάνει έφεση μια απόφαση που είναι κατά πρέπει, του. Ξέρω, και διαδικασία. Θέλω να σου πω όμως. Δεν είναι όμως γι' αυτό το εφετείο. Απλά σου λέει, θα ξαναδούμε την υπόθεση και θα ξαναδούμε πώς έχουν τα πράγματα.